Λοιπόν, match day vlog μετά από μήνες, μπορεί και χρόνο. Σήμερα θα πάμε να δούμε το Άρης Παναθηναϊκός μαζί με τον φίλο μου τον Αριανό. Γεια σας, παιδιά. Να ξεκαθαρίσω αυτό το σημείο ότι δεν υποστηρίζω κάποια ελληνική ομάδα και είμαι από τους λίγους στην Ελλάδα που το λένε και το εννοούν. Όντως, δεν υποστηρίζω ούτε υποστήριζα ποτέ καμιά ελληνική ομάδα. Επόμενο match που θα δούμε, θα είναι το ΠΑΟΚ. Αν προπάρει ένα ΠΑΟΚ, γιατί οι φίλοι μου οι ΠΑΟΚ είναι στρατό. Το ΠΑΟΚ Λαμπρίζ. Θέλω πολύ να είμαι στο γήπεδο. Το δεύτερο μάτς που είναι εδώ πέρα στην Τούμπα. Θέλω πολύ να πάω να το δω. Θα είναι τρελό να πάει κανένα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στο τελικό του κόφου. Θα είναι απίστευτο. Εννοείται ότι θα βρίσκομαι. Θα κάνω τα πάντα να βρω εισιτήριο και για τον τελικό. Άμα πάει κάποια ελληνική ομάδα, εννοείται. Τώρα η αλήθεια είναι ότι εγώ θα ήθελα να βρίσκομαι σπίτι μου να βλέπω το Manchester United τη Liverpool. Πρέπει να βγάλουμε και λίγο κόντι για το κανάλι. Οπότε θα βρω τον Παναθηναϊκό. Τον Άρη τον έχω δει πολλές φορές από κοντά. Τον Παναθηναϊκό δεν τον έχω δει. Είναι μια καλή ευκαιρία να δούμε τον Παναθηναϊκό από κοντά. Σας κλείνω και τα λέμε στο γήπεδο. Λοιπόν, έχουμε φτάσει και εδώ στο γήπεδο και έχουμε το μεγάλο δίλημα. Σε ποια θύρα να κλείσουμε? Ο φίλος μου λέει στην 2. Στην 2. Αλλά είναι 25 ευρώ. Και η αλήθεια είναι ότι τσιγκουνεύω λίγο να τα δώσω. Εγώ λέω να πάμε στην 1, που είναι 15 ευρώ. Αλλά ο φίλος μου λέει, άμα να πάμε στην 1, πάμε στην 3. Που είναι πάλι 15 ευρώ, έχει ένα παραπάνω τζερτζελέ. Τώρα μιλάω με ένα φίλο μου που είναι στα επίσημα. Τα επίσημα ποια είναι? Στην 7 και 9. Και μου λέει, είχα και προσκλήσεις. Το ξέρετε το παιδί, τον Παύλο. Που έχουμε κάνει και βίντεο, είχα και προσκλήσει, λέει, αν μου το έλεγες προχώς θα σας έδινα. Τώρα τι γίνεται, αν πάμε στην 9, είναι 35 ευρώ. Δηλαδή, αλλά έχει σκέπαστρο, γιατί τώρα άμα δείτε έβρεχε πιο πριν. Οπότε είσαι χαλαρός. Και τώρα είμαι σε φάση, δεν ήθελα να δώσω 25, ήθελα να δώσω 15. Ναι, αλλά και 30 ευρώ με σκέπαστρο και επίσημα και λίγο χαλαρά να καθόμαστε και δεν ξέρω τώρα τι να κάνουμε. Δώσω. Το μάτς πώς το βλέπεις εσύ? Εγώ το βλέπω δύσκολο. Δύσκολο. Πρέπει να το πάρουμε για να μας πάρει τον αέρα ο Παναθηναϊκός ενώψη τελικού. Ναι. Θέλω μια νίκη έτσι, κανένα 2-1. Εγώ δεν το πιστεύω. Εγώ θα το χάσετε. Α πούμε αλήθεια. Άντε κάνεις. Έτσι πιστεύω, ρε μπρο. Αντί κάνει. Έτσι πιστεύω. Και ο Παναθηναϊκός πρέπει να κερδίσει. Καλύτερη ομάδα Παναθηναϊκός από την κοινωνία. Αν δεν κερδίσει, δεν παίρνει πρωτάθλημα. Τέλος. Για μένα. Μένει πολύ πίσω. Ναι. Μένει πίσω. Πιο αδιάφορο σίγουρα Άρης. Πιο αδιάφορο Άρης. Αλλά είναι θέμα γοήτρου. Θέμα γοήτρου. Θέμα γοήτρου να πάρει το κύπελο, μπρο. Αυτό είναι. Θέμα γοήτρου επειδή είναι ο αντιπαλός μου στο κύπελο. Οκ. Τρώμε και την παρούλα πρωτενη. Να πάρουμε την πρωτενη μα μέσα στη μέρα. Λοιπόν, θα το βάλουμε κορώνα γράμματα. Τι επιλέγες όμως? Οι οποίες ήταν ποιες? Ωραία, θα βάλουμε φινή θύρα, ακριβή θύρα. Ωραία, θα βάλουμε. Δηλαδή, στην 3 ή στα επίσημα στην 9. Ή στην 3 ή στα επίσημα. Ωραία. Όπως βλέπετε, πλησιάζουμε στο γήπεδο και ο κόσμος έχει αρχίσει να μαζεύεται. Αποφασίσαμε να κάνουμε κορώνα γράμματα για το σε ποια θύρα θα πάμε τελικά. Κορώνα, ακριβά. Κορώνα ακριβά. Και γράμματα, φινή θύρα. Πετάω στο νερά. Περίμενε. Κορώνα είναι στην 9 και από την άλλη στην 3. Οκ. Okay. Okay. Να πάμε. Το γυρνάω. Κάτι θες. Κορώνα. Ακριβά. Ναι. 30 ευρώ θα φύγει από την τσέπη μας, έτσι απλά για να δούμε τον Άρη. Άρα πρέπει να πάμε τώρα, στα ακριβά. Τώρα στην 9, αναγκαστικά. Εντάξει. Δεν το πιστεύω πως το καλά του καθημερινού δικού θα ήταν 15 ευρώ. Δεν ήθελα 25 και θα δώσω ξαφνικά 30. Πως με κλέψαν έτσι οι φίλοι μου οι Αριανοί, δεν ξέρω πραγματικά. Πάμε. Εδώ πίσω μου είναι το VAR, οι κάμερες και όλα. Να πάμε να πούμε πρώτη φορά σε αυτή τη θύρα, να δούμε πώς είναι. Η θέα από αυτή τη θύρα είναι όντως πολύ καλή και θα δούμε σίγουρα ωραίο ποδόσφαιρο. Αυτός εδώ είναι ο Παύλος, θα το ξέρετε από τα πολλά βίντεο που έχουμε κάνει μαζί και έχουν πάει σχεδόν όλα viral. Λοιπόν, έλα να κάνουμε προβλέψεις τώρα. Δεν είσαι αντικειμενική, είσαι Αριανός εσύ. Πώς το βλέπεις το μάτς? Εγώ θα πω over 1,5 Παναθηναϊκός σε γκολ. Αλλά θα φάτε δύο γκολ. Το μάτς είναι ή 1-2, να σου πω την αλήθεια. Ή 1-1. Αντικειμενικότητα πάντα. Αντικειμενικότητα. Εσύ τι λες? Εγώ έδωσα και πριν 2-1. Ο Άρης. Θέλω να πιστεύω, ναι. Με μάτζιο έτσι. Κατενάτσιο, αντιποδόσφαιρο. Μωρών, δύο γκολ. Αντικειμενικά πάντα έτσι. Πάντα. Έτσι και οι δεκάδες, τις βλέπουμε. Μπακασέτας, Ιωαννίδης, καλά. Τι δεκάδες, Ιωαννίδης λέει εξτρέμ εδώ. Ό,τι είναι, κατάλαβες. Απλά βγάλανε ποιοι θα παίξουν τώρα, εντάξει, δεν δίνουμε βάση στο σχήμα. Εδώ βλέπετε η θύρα 3 που θα θέλει να ψυχώσει την ομάδα του Άρη. Ακούμε και μερικά γιουχαρίσματα στους πρώτους παίκτες του Παναθηναϊκού που μπαίνουν στο γήπεδο. Εν τω μεταξύ, το match της Liverpool με τη Manchester United έτυχε 2-2 ευτυχώς, αλλά πόσο έμαθα μετά, ήμασταν για να χάσουμε πάλι και να φάμε και πολλά γκολ. Οι ομάδες μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο, περνάνε και ένα μήνυμα εδώ με το πανό, όχι στο ρατσισμό, και το match είναι έτοιμο να ξεκινήσει. Ο Άρης μπήκε πιο δυνατά στο match, χωρίς να κάνει φάση όμως. Το ίδιο και ο Παναθηναϊκός. Ένα άκακο φάουλ για τον Κουέστα βλέπουμε εδώ πέρα. Εδώ είναι η πρώτη φάση του Άρη στο μάτς, αλλά ο Παναθηναϊκός είχε μια πολύ γρήγορη απάντηση.
κερδίζει ένα φάουλο ο Παναθηναϊκός σε πολύ καλή θέση. Μπακασέτας έχει καλό πόδι και ο Κουέστας στείλει το τείχος του για το φάουλ. Έχασε μια φάση τώρα ο Άρης και δεν πρόλαβα να το πιάσω καν στο κινητό. Εδώ πέρα βλέπουμε μερικά κρατήματα και ο διαιτητής αργεί γενικά να πάρει αποφάσεις με αποτέλεσμα να δημιουργεί τρομερή ένταση στην κερκίδα. Πρώτο φάουλ του Άρη σε καλή θέση, αλλά η εκτέλεση δεν είναι αυτή που περιμέναμε. Εδώ βλέπουμε μια τρομερή ενέργεια από τον Ιωαννίδη που πραγματικά μου έκανε εντύπωση το πόσο καλός είναι. Δεν μπορεί να του πάρει την μπάλα από τα πόδια, ξέρει να χρησιμοποιεί το σώμα του τέλεια. Ένας άλλος παίκτης που χρησιμοποιεί το σώμα του τόσο καλά είναι ο Άμραμπατ της ΑΕΚ. Πολύ καλό σημείο φάουλ ο Άρης. Πολύ καλό σημείο. Θέλετε ένα καλό εκτελεστή όμως, αλλά δεν έχω καλό εκτελεστή. Ο μάτς είναι σχεδόν μοιρασμένο, λίγο καλύτερο ο Άρης θεωρώ, θα τα πούμε στο ημίχρονο. Εδώ πέρα θα δούμε μια πολύ καλή φάση για τον Άρη. Και λίγο αργότερα μια πολύ καλή σέντρα σούτ για τον Παναθηναϊκό. Λίγο πριν λήξει το ημίχρονο κάνει μια ακόμη προσπάθεια ο Άρης. Και κάπου εδώ το λίγο διαιτητής. Και βλέπουμε ότι υπάρχει μια ένταση μεταξύ των παικτών. Ούτε εμείς δεν καταλάβουμε τι έγινε και γιατί. Νομίζω ήταν μεταξύ του Ιωαννίδη λόγω κακών σφυριγμάτων του διαιτητή, αλλά δεν είμαι και πολύ σίγουρος. Η αλήθεια είναι πως ήταν αργός αποφάσεις του και δημιουργούσε εκνευρισμό και στις δύο μεριές. Λοιπόν, πρώτο ημίχρονο τέλος. Θεωρώ το μάτς ήταν 55-45 ή 60-40 υπέρ του Άρη. Είχε καλύτερες τελικές ο Άρης. Πρώτη φάση ο Άρης, δεύτερη απάντησε πολύ γρήγορα ο Παναθηναϊκός. Και στο καπάκι την καλύτερη μάτς του ημιχρόνου. Την καλύτερη φάση του χρόνου που έχει κάνει ο Άρης. Πιστεύω θα δούμε ένα πολύ διαφορετικό δεύτερο ημίχρονο. Ένα Παναθηναϊκό να κυνηγάει τον γκολ. Πιστεύω στο δεύτερο θα δούμε ένα πολύ καλύτερο Παναθηναϊκό. Θα αφήσει και χώρους για την επιθέση βέβαια. Για να δούμε. Εδώ βλέπετε αυτό που λέγαμε πριν, το πόσο δύσκολο είναι να πάρει την μπάλα από τον Φώτη Ιωαννίδη. Εδώ γίνεται ένα διπλό φάουλ στον παίκτη του Άρη με αποτέλεσμα να υπάρχει γκρίνια στην κερκίδα, χωρίς λόγο όμως θα πω εγώ, καθώς σωστά άφησε το πλεονέκτημα ο διαιτητής και έδωσε την κίτρινη κάρτα λίγο αργότερα. Εδώ λίγο έλειψε να προηγηθεί ο Παναθηναϊκός, αλλά δεν βρέθηκε κανείς να σμπρώξει την μπάλα μέσα στα δίχτυα. Η καλύτερη φάση του μάτς, αλλά κόντρα στο του αγώνα. Πάλι καλά πέρασε παράλληλα. Κακά στα βραγιά. Το πιο σεντερφορίσκο τελείωμα. Ποιο φάσεις. Πολύ τρομερό τελείωμα. 1-0 και τώρα θα δούμε ματσάρα. Και εδώ πέρα λίγο έλειψε να μπει ένα αυτογκόλ από τον Παναθηναϊκό. Κάνει και μια ακόμη φάση πολύ καλή ο Άρης. Αλλά λίγα λεπτά αργότερα το αυτογκόλ ήρθε από την αντίθετη πλευρά. Πιο κολόφαρδη ομάδα δεν έχω δει στο Βικελίδη. Πιο κολόφαρδη ομάδα. Ακόμα και η Λαμία καλύτερα έπαιξε. Να την κάνουμε κι εμείς, να προλάβουμε, πάμε κίνηση. Δεν φεύγουμε, όχι. Όχι, σφρίξει μετά που δεν φεύγουμε. Νόμος είναι αυτό. Εντάξει, όταν είναι νόμος, δεν το ξέρω. Τέσσερα πράγματα μου έχουν κάνει εντύπωση σήμερα. Ένα, πόσο καλός ήταν ο Ιωαννίδης. Δύο, πόσο καλός ήταν ο Άρης. Έπαιξε τρομερά, αν και αδιάφορος. Τρία, το τελείωμα του Σπόραρ, σεντερφορίσω τρομερό τελείωμα. Και τέσσερα, γιατί το 70% που βλέπει τα βίντεό μου δεν έχει κάνει ακόμα εγγραφή. Πάτα το κουμπί του subscribe να πάμε 100.000 subscribers που είναι ο μεγάλος μου στόχος.